Καλπάζουν οι λιανικές τιμές πώλησης των καυσίμων στην Κύπρο, οι οποίες πήραν για τα καλά την ανιούσα, με το πετρέλαιο κίνησης να καταγράφει αύξηση της τάξης των 4 σεντ το τελευταίο 15ήμερο. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο λιανικών τιμών καυσίμων του Υπουργείου Εμπορίου, οι τιμές σήμερα διαμορφώθηκαν ως εξής. Αμόλυβδη 95 οκτανίων, μέση τιμή 1,21 το λίτρο, φθηνότερη τιμή 1,16, ακριβότερη τιμή 1,24. Αμόλυβδη 98 οκτανίων, μέση τιμή 1,26 το λίτρο, φθηνότερη τιμή 1,22, ακριβότερη τιμή 1,35. Πετρέλαιο κίνησης, μέση τιμή 1,21 το λίτρο, φθηνότερη τιμή 1,16, ακριβότερη τιμή 1,24. Οι φθηνότερες αλλά και οι ακριβότερες τιμές του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων εντοπίζονται σε πρατήρια της Λεμεσού, ενώ η μέγιστη τιμή της αμόλυβδης 98 οκτανίων εντοπίζεται σε πρατήριο της Λάρνακας και η ελάχιστη σε πρατήριο της Λευκοσίας. Εξηγήσεις για τις αυξήσεις θα πρέπει να δώσουν οι εταιρείες εισαγωγής καυσίμων, υποδεικνύει ο Σύνδεσμος Πρατηριούχων, ο οποίος καλεί το Υπουργείο Εμπορίου να δώσει στη δημοσιογραφία τα πορίσματα έρευνας που διεξήγαγε για τον ανταγωνισμό στον τομέα των καυσίμων. Πράγματι, αν υπάρχει πρόβλημα, το Υπουργείο πρέπει να πάρει τα μέτρα. Αυτή η έρευνα έχει γίνει και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αυτά τα πορίσματα πρέπει να δοθούν προς τα έξω και να δοθούν εξηγήσεις στους καταναλώτες. Ας βρεθεί ο μηχανισμός εκείνος και να ρυθμιστούν οι τιμές. Διαφορετικά κάθε φορά που έχει αύξηση, επαναλαμβάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δεν πείθουμε τους καταναλωτές. Στην ίδια γραμμή πλεύσης και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών. Αναμένουμε ότι θα πρέπει να δοθούν τα αποτελέσματα, να δούμε αν τελικά υπάρχει πρόβλημα στον τομέα των καυσίμων όσον αφορά τον ανταγωνισμό, κυρίως σε επίπεδο εταιριών, όχι τόσο σε επίπεδο πρατηρίων. Την ίδια στιγμή, ο Σύνδεσμος Καταναλωτών εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένος από τις αδικαιολόγητες απανωτές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Και είναι κάτι που μας προβληματίζει, καθώς δεν μπορούμε να βρούμε τα στοιχεία αυτά που να δικαιολογούν τις αυξήσεις ή την τελική τιμή που έχουν πάρει σήμερα τα καύσιμα. Και αν δεν παρόμοιες περιπτώσεις, αν ήταν μείωση των τιμών, οι εταιρείες έχουν αυξηθεί κάθε 15 μέρες περίπου, ενώ θα πούμε περίπου φαίνεται ότι έχουν αυξηθεί αυξήσεις εντός μίας εβδομάδας. Αξίζει να αναφερθεί ότι από τη συνολική τιμή των καυσίμων, 65 και 68 σεντ για το πετρέλαιο και την βενζίνη αντίστοιχα, αποτελούν τους φόρους προστιθέμενης αξίας, κατανάλωσης και κόδαπ.